Άλλο ένα βήμα προς την αποκατάσταση των διμερών του σχέσεων έκαναν Τουρκία και Ισραήλ. Μετά από 13 χρόνια, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών είχαν χθε βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με πρωτοβουλία του Μευλού Τσαβού Σογλου, κατά την οποία συζήτησαν θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων. Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια χρονική συγκυρία, κατά την οποία επιχειρείται από την Άγκυρα επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ, παρά το δύσκολο παρελθόν και στην σκιά τη απόσυρση του Αμερικανικού ενδιαφέροντο για τον αγωγό Met, που βάζει ξανά στο κάδρο των την προοπτική μεταφορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη με αγωγό μέσω Τουρκία, όπω η ίδια η Άγκυρα προτάσει. Το Ισραήλ επί του παρόντο δεν έχει σχολιάσει δημοσίω το άνοιγμα τη Άγκυρα. Ωστόσο, τα μέσα ενημερώσει τη χώρα, επικαλούμενα πηγέ από την κυβέρνηση, αναφέρουν ότι είναι πιθανόν και συζητείται το ενδεχόμενο επίσκεψη του Προέδρου τη χώρα Ισακ Χερζόκ στην Τουρκία. Αφήνουν επίση ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο καθόδου του Ρετζέπτα Ήπερτουγάν στο Ισραήλ. Οι ίδιε πηγέ πάντω επαναλαμβάνουν ότι για τι εξελίξει στηρείται ενήμερη τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία και πω ενδεχόμενη αναθέρμανση των τουρκο σχέσεων δεν θα επηρεάσει του ισχυρού δεσμού που η χώρα ανέπτυξε με Ελλάδα και Κύπρο. Διαβεβαιώσει επί τούτου φέρεται να έδωσε ο Υπουργό Άμυνα του Ισραήλ στον ομόλογο του τη Ελλάδα κατά την χθεσινή του συνάντηση. Η χειραφιλία του τα Ιπερτογάν, είναι πρώτο θέμα συζήτηση στο Ισραήλ, με την κοινή γνώμη να παραμένει διχασμένη και του πολιτικού αναλυτέ να υπογραμμίζουν ότι ο δρόμο δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα. I think the στο σταυρόλεξο των εξελίξεων, οι αναλυτές εντάσσουν πάντω και τι Ηνωμένε Πολιτείε, που ενδεχομένω να έχουν διαδραματίσει ρόλο στην ενεξελίξη ανικοδόμηση των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων.